κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά το βιβλίο θεωρώ ότι πετυχαίνει το σκοπό του, που είναι να ανοίξει ξανά την κουβέντα χωρίς τους συναισθηματισμούς και κατά κάποιο τρόπο τα στερεότυπα με τα οποία χειριζόμαστε όλη τη θεματική. Από εκεί και πέρα, για κάποιο λόγο τελειώνοντας το βιβλίο, θυμήθηκα ότι πριν από αρκετά χρόνια, πάνω στο ζήτημα του ποια είναι η δυναμική και ποιος είναι ουσιαστικά ο χαρακτήρας που θα αναπτύξει ο γερμανικός καπιταλισμός, είχα διαβάσει μια μελέτη, είχα διαβάσει την ανάλυση μιας μελέτης δύο γερμανών καθηγητών με τίτλο «Ευρωπαϊκές πολιτικές του γερμανικού συνασπισμού εξουσίας και οι αντιφάσεις του». «Ευρωπαϊκές πολιτικές του γερμανικού συνασπισμού εξουσίας και οι αντιφάσεις του». Μια πολύ καλή ανάλυση αυτής της μελέτης είχα διαβάσει τον ιό της εφημερίδας των συντακτών. Νομίζω τον Ιανουάριο του 2014 την είχατε γράψει. Δεν θυμάσαι. Οπότε θα διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τις σημειώσεις που είχα κάνει. Ήθελα να το πω, αλλά δεν έχει νόημα. Στη μελέτη εξετάζονται αναλυτικά οι θέσεις των γερμανών εργοδοτών απέναντι στην κρίση, αναλύοντας τις συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ γερμανικών οικονομικών συμφερόντων, οι οποίοι ομονοούν σε βασικά θέματα παρά τις διαφορετικές προτεραιότητες τους. Είναι πολύ λίγο αυτό που θα διαβάσω, θα σας κουράσω. Όλοι ανεξαιρέτως απορρίπτουν την έκδοση ευρωομολόγων. Τότε το 2014 ήταν ένα αρκετά επίκαιρο θέμα, τώρα πια δεν είναι. Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρούν ότι πρέπει να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τα χαμηλά επιτόκια στη Γερμανία και επειδή αυτό, η έκδοση δηλαδή, θα επιβράδυνε τη λιτότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη, υποσκάπτοντας το ρόλο και την ισχύ της Γερμανίας ως χώρας πιστωτή. Το βασικό δεν είναι τι θέση έχουν στα επιμέρους θέματα, αλλά το πόσο μονοούν ουσιαστικά πάνω στη δυναμική που αφορά την ηγεμονική θέση του γερμανικού καπιταλισμού, όπως αυτή έρχεται και οικοδομείται μέσα στην εικόνα της κρίσης. Όλοι επίσης στηρίζουν τη λιτότητα στις χώρες που έχουν αποκτήσει δευτερεύουσα σημασία για τα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, ενώ αποδέχονται πιο μετριοπαθείς εφαρμογές της σε Ισπανία και Γαλλία, στις χώρες που παραμένουν σε ρόλο συνομιλητής στην πραγματικότητα για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Σπουδαίο έβριμα της μελέτης είναι η αντίληψη των Γερμανών για το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς. Ενώ οι Γερμανοί καταδικάζουν ρητορικά το καταναλωτικό μοντέλο που χρηματοδοτεί από πίστοση στις χώρες του Νότου, παρότι αυτό υπήρξε βασικό υποστήριγμα της παραγωγής τους και βασική δυναμική του γερμανικού μοντέλου κεφαλαϊκής ισόρρευσης, δεν το εγκαταλείπουν. Παρότι στο ηθικό αφήγημα της γερμανικής ηγεσίας η εγκατάλειψη του μοντέλου μεταφράζεται στα ελληνικά πράγματα ως καθολική. Στην πραγματικότητα, οι χώρες του Νότου που υιοθετούν το μοντέλο είναι ο αποδιοπομπέος στράγος της ηθικής αφήγησης, της γερμανικής ηθικής αφήγησης για την ευρωπαϊκή κρίση. Εγκαταλείπουν απλά τις αγορές που θεωρούνται κατεστραμμένες από υπερχρέωση και ανίκανες να το παρακολουθήσουν το μοντέλο. Αυτές θα μετατραπούν μέσα από τη διαχείριση της κρίσης σε οικονομίες μετασοβιετικού τύπου για να αξιοποιηθούν από τα γερμανικά κεφάλαια ως υποστηρικτικός χώρος με φθηνό εργατικό δυναμικό. Είναι ο ρόλος στον οποίο έχει παίξει ουσιαστικά το Βίσεγκραντ, διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αργότερα η Κροατία και η Σλοβενία. Και τελειώνει. Βασικό στοιχείο της πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη είναι ότι το γερμανικό κεφάλαιο, όπως δείχνει και η μελέτη των Χάινι και Σαμπλόφσκι, σταματά να αντιλαμβάνεται ως σημαντικότερη αγορά της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και διεκδικεί πια μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Εδώ ουσιαστικά συναντιέται αυτό το κείμενο με το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου του κυρίου Χατζιουσίφ και το πιο συναρπαστικό και δυναμικό πιστεύω, την ανάλυση του για την Industry 4, το σχέδιο το γερμανικό για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ουσιαστικά δηλαδή το γερμανικό σχέδιο, το σχέδιο γερμανικού καπιταλισμού στην διαδικασία ανταγωνισμού που έχει με τους πραγματικούς πια ανταγωνιστές του, που δεν είναι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Κίνα. Σε αυτό το σημείο πιστεύω, όσον αφορά το βιβλίο, ότι ο καθηγητής μία και μοναδική φορά θα δώσει χώρο σε ίσως κάτι που θα μπορούσε να ονομάσει κανείς ιστορικό στερεότυπο, περιγράφει μέσα από το κείμενο τη Industry 4, ουσιαστικά τη μελέτη για την επόμενη βιομηχανική επανάσταση που είναι γραμμένη από τους Γερμανούς, με μια χρειά που ουσιαστικά σου δίνει την αίσθηση ότι αυτό που πραγματικά επιδιώκει ο συγγραφέας είναι τον ολοκληρωτικό μετασχηματισμό της παραγωγής γερμανικής και την ολοκληρωτική κυριαρχία ουσιαστικά και αποτελεσματικότητα στην παραγωγική διαδικασία.
Θα τον κατηγορήσω για ιστορικισμό. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής συναισθάνεται αυτό που πολύ, πολύ λαϊκά λένε στις κουβέντες καφενείου που κάνουμε, ότι οι Γερμανοί είναι οι ίδιοι, δεν αλλάζουν τέλος πάντων. Πριν με τα όπλα, τώρα με τον γερμανικό καπιταλισμό, στην πραγματικότητα θέλουν να κυριαρχήσουν. Δεν είμαι σίγουρος ο οποιοσδήποτε θα έγραφε ένα τέτοιο κείμενο, γιατί οφείλει στην πραγματικότητα να, λόγω του ιστορικού βάρους και του ιστορικού ενστίκτου, να περιορίσει τη φιλοδοξία του καπιταλισμού για τον οποίο συνηγορεί και να γράψει ένα λιγότερο φιλόδοξο κείμενο. Το βρίσκω πολύ φυσιολογικό και πολύ συνεπές στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα και πάρα πολύ ανατριχιαστικό. Το ξαναλέω, δεν διαβάζω γερμανικά, εμπιστεύομαι τις αναφορές του καθηγητή στο πρωτότυπο. Είναι ένα ανατριχιαστικό κείμενο, γιατί αυτό που περιγράφει στην πραγματικότητα είναι μία τάση όχι μόνο ολοκληρωτικού σχεδιασμού της παραγωγής, αλλά έλεγχου της πραγματικότητας, της παραγωγής των παραγωγικών δυνατοτήτων. Επειδή αυτή είναι η οικονομία της Γερμανίας στην πραγματικότητα, είναι στηριγμένη στην αυτοκινητοβιομηχανία εν μέρη και εν μέρη ουσιαστικά στην παραγωγή στελεχών και ολοκληρωμένων βιομηχανικών δυνατοτήτων. Αυτά είναι τα δύο βασικά εξαγώγημα προϊόντα της χώρας. Ουσιαστικά και είναι και οι δύο άξονες πάνω στις οποίες στείνεται η προσπάθεια του γερμανικού καπιταλισμού να ανταγωνιστεί τους πραγματικούς ανταγωνιστές του. Θα κλείσω λέγοντας το εξής, προσπαθώντας να κάνω μία ανάλυση πρόβλεψη. Διαβάζοντας την Industry 4, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Γερμανία έχει αφήσει πίσω της την Ευρώπη ολοκληρωτικά. Βασικό στοιχείο ουσιαστικά σε αυτή την ερμηνεία είναι ότι στο κείμενο δεν αναφέρονται πουθενά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ως υποστηρικτικός παράγοντας για την οργάνωση του γερμανικού καπιταλισμού, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ο κορμός του γερμανικού καπιταλισμού αυτοχρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια, δηλαδή δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα επενδύσεις ούτε στον τομέα της βιομηχανικής καινοτομίας, ούτε στα παραδοσιακά, ας πούμε, παραγωγικά τμήματα της γερμανικής οικονομίας, αυτά που προανέφερα. Μπορεί να εκτιμήσει κανείς το εξής. Η Γερμανία όντως αφήνει πίσω της την Ευρώπη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πολιτικό, όπως διαμορφώνεται από τις χθεσινές εκλογές και θα διαμορφωθεί και πιο νοσηρό στο άμεσο μέλλον, μπαίνει σε μια διαδικασία καπιταλιστικού ανταγωνισμού με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με αυτό το πράγμα που ουσιαστικά την περιγράφουν πάρα πολύ, πολύ μεγάλη για την Ευρώπη, πολύ μικρή για τον κόσμο, και θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει κάτι το οποίο, εάν μου επιτρέπετε γενικώς η θρασίστα της πρόβλεψης, θα το κάνει με όρους πολύ συγκεκριμένους, πολύ προβλέψιμους. Θα το κάνει δηλαδή διατηρώντας τη δομή της οικονομίας της και τη δομή της πολιτικής ισχύως, η οποία υποστηρίζει τον γερμανικό καπιταλισμό αναλύωτο. Θα διατηρήσει δηλαδή τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και αυτό το πάθος για τα πλεονασματικά εμπορικά ισοζύγια, το οποίο είναι δόγμα και είναι αδύνατο να εγκαταλειφθεί, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η σύνθεση της γερμανικής κυβέρνησης. Με αυτό λοιπόν, με αυτή τη δομή θα βγει ουσιαστικά να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ και με τον κινέζικο καπιταλισμό σε μια περίοδο ανόδου της γερμανικής ακροδεξιάς. Αυτό πιστεύω είναι ένα πολύπλοκο μήνυμα το οποίο είναι πολύ βασικό και πάρα πολύ σημαντικό. Ο γερμανικός καπιταλισμός είναι ένας απογοητευτικός καπιταλισμός ακόμα για τους Γερμανούς. Θα μας δοθεί η ευκαιρία πιθανώς στη συνέχεια να κουβεντιάσουμε γιατί. Επειδή τελειώνει ο χρόνος και πρέπει να κλείσω, δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Μάλιστα. Η ενδεχόμενη αποτυχία του γερμανικού καπιταλισμού σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό θα κριθεί πάρα πολύ στο πολύ συγκεκριμένο ζήτημα του ποιος θα καταφέρει να βγάλει ουσιαστικά στην αγορά για τις μάζες το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν ενδιαφέρεται κανείς και θέλει να ρωτήσει ουσιαστικά στην πορεία περισσότερα πράγματα, μπορώ να περιγράψω γιατί προέκυψε το Dieselgate αυτή την περίοδο από αμερικάνικες διαρροές, πού επενδύουν οι Αμερικάνοι όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, τι είναι ο Elon Musk και η Tesla και γιατί δεν υπάρχει παρόμοιο παράδειγμα στη Γερμανία και γιατί ουσιαστικά οι Γερμανοί μονολιθικά θα πάνε ουσιαστικά να συγκρουστούν χωρίς να μπορούν μέσα από τη δομή την οικονομική που έχουν να παράξουν καινοτομία. Εάν αποτύχει η γερμανική αυτοβιομηχανία, άμεσα αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε ως πανίσχυρος γερμανικός καπιταλισμός πάρει να ισχύει. Και εδώ πάμε σε ένα δεύτερο στοιχείο. Ενδεχόμενη αποτυχία σημαίνει ότι η γερμανική οικονομία θα προσπαθήσει να στηριχθεί στην παραγωγή στελεχών παραγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή στην παραγωγή βιομηχανίας. Η βασική της αγορά εδώ και αρκετά χρόνια είναι η Ασία και κυρίως η Κίνα, μια χώρα η οποία σιγά σιγά
όχι στο άμεσο μέλλον, αλλά σιγά σιγά κατορθώνει και διαμορφώνει τις δυνατότητες να έχει τη δική της παραγωγή ουσιαστικά μηχανημάτων και ολοκληρωμένης βιομηχανικής παραγωγής. Οπότε ο δεύτερος βασικός πυλώνας της γερμανικής οικονομίας δεν θα μπορέσει πιθανόν να αντέξει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και αν όλα αυτά τα νοσηρά που έχω περιγράψει είναι αληθινά, η γερμανική οικονομία θα μπει σε ύφεση με τη γερμανική ακροδεξιά σε 4-5 χρόνια από τώρα να είναι πανίσχυρη. Αυτό είναι μια πρόβλεψη βασισμένη πάνω στη φαντασία που μου προκάλεσε και στο πώς με συνεπήρε η περιγραφή του Industry 4 του κ. Χατζιωσή. Εδώ θα το αφήσω για την ώρα και μπορούμε να συνεχίσουμε κάποιο.